Μάλιστα. Και, κύριε Αλλά τώρα κοιτάξτε να δείτε, το κρίσιμο εδώ ποιο είναι. Η ιστορία με τα φωτοβολταϊκά που εμείς την είχαμε χαρακτηρίσει προαναγγελθήσα απάτη, γιατί ήταν μια απάτη για να θησαυρίσουν όλοι αυτοί που είπε ο Νίκος. Και βέβαια δεν τώρα είναι μόνο ελληνικές εταιρείες, είναι γερμανικών συμφερόντων και είναι και τα κινέζικα φωτοβολταϊκά που μπαίνουν στην αγορά, μόνο που η Γερμανία έβαλε ένα όριο και είπε ότι για λόγους ανταγωνισμού, ας πούμε, πρέπει να προστατεύσουν τη δικιά μου παραγωγή σε φωτοβολταϊκά. Ναι, καλά, ναι. Εμείς πάντως δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε τον τροχονόμο στα συμφέροντα των διάφορων επιχειρήσεων. Ναι. Αυτό που συμβαίνει τώρα, ο κίνδυνος είναι ο εξής. Πέρσι τέτοιο καιρό έγινε ένα έγκλημα κατά του αγροτικού κόσμου που ήταν το χάρισμα της αγροτικής στον Όμιλο Σάλα. Δεν του χάρισαν μόνο την τράπεζα, του χάρισαν και την αγροτική γη που είναι υποθηκευμένη. Mm-hmm. Που σημαίνει τα τι, αν ο Όμιλος Πειραιός αποφασίσει ότι κλείνει οριστικά τη στρόφιγγα και κατάσχει τα χωράφια και δεν τον συμφέρει να παράγει στάρι ή οτιδήποτε, αυτομάτως μπορεί μέσα σε ένα χρόνο εκεί που είδε ο Νίκος 256 στρέμματα φωτοβολταϊκό, να δεις ξαφνικά ένα θεσσαλικό κάμπο γεμάτο καθρεφτάκια και καθρέφτες. Αυτό και που να έχει έκανε αλλάξει στην ουσία όλη η αυτό που μου έκανε εντύπωση ταξιδεύοντας προς την Θεσσαλονίκη είναι ότι πάνω, περνώντας την Θεσσαλία, έχουν φυτέψει ηλιανθούς, οι οποίοι χρησιμεύουν προφανώς για βιοκάψιμα και δεν είναι για να δίνουμε ένα λουδάκι. Είναι και το ηλιέλαιο. Πάντως τα υπολείμματα. Ναι, αλλά ήταν πολύ μεγάλη διαφορά στην παραγωγή. Δηλαδή κάνανε στροφή παλιά, στο... Όχι, να κάνουμε μια ερώτηση. Πολύ παλιά η Βόρεια Ελλάδα έβαζε και ηλιόσπρα που ήταν για το ηλιέλαιο. Με την ανάπτυξη του μπαμπακιού υποχώρησε το ηλιέλαιο, βάζανε μπαμπάκι. Τώρα που υποχωρεί το μπαμπάκι, βάζουν, αλλά όμως χρησιμοποιείται και μία ποσότητα για βιοκάψιμα και για λάδι. Μόνο θέλω να πω λίγο κάτι το εξής. Είναι ένα σημαντικό, είναι η γεωθερμία στον αγροτικό τομέα. Έχω κάνει μια περιοδία στις Αλεξανδρούπολη μαζί με την Ειρήνη και μας λέγανε εκεί ότι το υπέδαφος σε αρκετά μέρη της Αλεξανδρούπολης το υπέδαφος έχει ζεστό νερό στους 90 βαθμούς. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια πηγή ενέργειας τεράστια για τον αγροτικό τομέα να κάνεις θερμοκήπη, γιατί άλλες ιστορίες θέλεις να κάνεις, μπορείς να αξιοποιήσεις τη γεωθερμία, που στην Ελλάδα η γεωθερμία δεν έχει αξιοποιηθεί καθόλου. Και καταλαβαίνεις αν σήμερα εκεί κάνεις μία επένδυση με τη γεωθερμία, καταλαβαίνεις όταν έχεις πολύ χαμηλό κόστος να θερμάνεις το θερμοκήπιο, πόσο ανταγωνιστικό, εντός παρενθέσεως να το πω, θα είναι. Και στην Ελλάδα δεν έχουμε αξιοποιήσει και αυτές τις πηγές ενέργειας της γεωθερμίας. Και αν θα προχωρήσεις και από κοντά στην Αθήνα, στη Λαμία, βλέπεις το νερό, βγαίνεις στο... από τις πηγές. Έχουμε τεράστιες πρωτοπαραγωγικές πηγές που μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε. Αλλά βέβαια έτσι, στην Ελλάδα του μνημονίου αυτή τη στιγμή δεν αξιοποιείται τίποτα απολύτως. Συνδέοντας το ζήτημα της αγροτικής τράπεζας, η οποία εν μία ανοιχτή το καλό της τμήμα πέρασε στην τράπεζα Πειραιός, και το ζήτημα και το τελευταίο που είπατε, κύριε Παπαδόπουλε, ότι η Ελλάδα μπορεί, η αγροτική παραγωγή της χώρας μας μπορεί να είναι ανταγωνιστική, θέτω ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο απασχολεί βέβαια όλο τον αγροτικό κόσμο που λέγεται ρευστότητα και λέγεται υποθήκες. Πραγματικά. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να κάνουμε το άλμα προς τα μπρος, να βγουν ανταγωνιστικά προϊόντα τη στιγμή που ουσιαστικά όχι μόνο οι στρόφιγγες είναι κλειστές, αλλά είναι υποθηκευμένο ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της αγροτικής γης. Εμείς ακριβώς το πρώτο που λέμε, ότι από τις πρώτες μέρες που θα βγούμε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε πει ότι θα κινήσουμε αυτή τη διαδικασία, γιατί υπάρχει ο αγρότης παραγωγός, υπάρχουν τα χωράφια, υπάρχουν τα μηχανήματα, υπάρχει το κεφάλαιο, δεν υπάρχουν τα χρήματα. Ήδη έχουμε εξαγγείλει και προεκλογικά, αλλά και θα το κάνουμε πράξη, την κάρτα του αγρότη, που αυτή θα πιστώνεται για να μπορεί να πάρει εφόδια πολύ σε τιμές που θα βγαίνει στην αγορά στην περίοδο της παραγωγής, ο κτηνοτρόφος που θα παίρνει ζωοτροφές πολύ φθηνές. Ο αγρότης παραγωγός θα πηγαίνει με αυτή την κάρτα να ψωνίζει τα εφόδια του για να μπορεί να καλλιεργήσει.
θα είναι μια κάρτα η οποία θα χρηματοδοτήσει αυτόν τον τομέα, την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, και νομίζω ότι μακάρι να έρθουμε στα πράγματα για να κινήσει αυτή η διαδικασία της παραγωγής ανασυγκρότησης της χώρας. Τα εργαλεία υπάρχουν, αλλά για να κάνουμε αυτό θέλουμε όμως τράπεζα. Η τράπεζα η αγροτική πρέπει να γυρίσει εκεί που ανήκει, στους αγρότες, και από ό,τι έχουμε, το έχει πει και το έχουμε γράψει και τώρα γίνεται μια κουβέντα και στο συνέδριο, ότι αυτές οι τράπεζες θα εθνικοποιούν, θα ξαναρθούν πάλι σε αυτή στο δημόσιο έλεγχο, και έχουν υποσχεθεί και μια τράπεζα αναπτυξιακή επενδύσεων, που όλα αυτά πιστεύω θα βοηθήσουν τον αγρότη. Αυτό είναι στο πλαίσιο λοιπόν της ανατροπής της μνημονιακής πολιτικής, βέβαια, αυτό η είναι οποία θα βασικά. Δώσει για μια είναι άλλη η βασική πνοή. Προϋπόθεση για ό,τι συζητάμε. Ακριβώς. Ναι. Αν δεν φύγουν τα μνημόνια, ανάπτυξη δεν υπάρχει. Έτσι, μάλιστα, να είμαστε καθαροί. Και βέβαια μέλλον δεν υπάρχει για τους νέους ανθρώπους. Για τους νέους αγρότες, βέβαια. Και νέους είναι... ανθρώπους, συγγνώμη. Νέους ανθρώπους εννοώ προφανώς στη θεματική, λάθος δικό μου, βέβαια, τους νέους αγρότες. Οι νέοι αγρότες βλέπουν μέλλον μπροστά τους? Όχι, δεν βλέπουν μέλλον, διότι παντού όπως είναι οι νέοι και στα χωριά μας από εκεί, παρόλο που λένε ότι ανεβαίνει ή έρχονται προς τα χωράφια κόσμος νέοι, εγώ στην περιοχή μου δεν έχω δει. Μάλιστα. Στην σε άλλες περιοχές που μιλάτε... Ούτε με άλλες που μιλάω, δεν είναι αυτό που λένε να έρχεται ο νέος κόσμος. Έχω δει δικού μας άνθρωποι να φεύγουν στο εξωτερικό. Ήδη από το χωριό μου, τρία νέα ζευγάρια με μικρά παιδιά πήγαν στη Γερμανία. Αλλά δεν έχω δει κόσμο που λένε να έρθει από τα αστικά κέντρα για να έρθουν να καλλιεργήσουν. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν μία δουλειά, και αυτό το είδαμε και στις τελευταίες αγροτικές κινητοποίησεις, που δουλεύανε σε μία δουλειά, ήταν είτε ηλεκτρολόγοι είτε οτιδήποτε άλλες δουλειές, και ξαναγυρίσανε πάλι στην πατρική περιουσία και ξανακαλλιεργούν τα χωράφια τους. Τέτοιους έχουμε, και αυτή ήταν η πλειοψηφία στις τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις. Ήταν νέα παιδιά, το έβλεπες πολύ καθαρά, 22, 25, 27, πάρα πολλοί νέοι αγρότες που ήρθανε και αλλάξανε και την φυσιογνωμία των αγροτικών κινητοποιήσεων, και για πρώτη φορά είδαμε πάρα πολύ νέους αγρότες στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Το γεγονός, κύριε Κατσινοπούλου, εσείς είστε Ιαπώνος, ως εκ τούτου γνωρίζετε καλύτερα το ακαδημαϊκό, θα έλεγα, κομμάτι. Το γεγονός, λοιπόν, ότι αυξάνεται ο αριθμός των γεωπόνων. Φαντάζομαι... Όχι. Δεν συμβαίνει αυτό. Το γεγονός... Των ανέργων γεωπόνων, ναι. Των ανέργων γεωπόνων, ναι. Σίγουρα. Το γεγονός... Τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια είναι πολύ περισσότεροι που στρέφονται από αγροτικές περιοχές και ακολουθούν τέτοιου τύπου σπουδές. Αυτό θα φέρει αλλαγή στον τρόπο αντίληψης της καλλιέργειας? Κρίνεται ότι αλλάζουν πράγματα ή όχι? Εκτός από τους γεωπόνους, εμείς πιστεύουμε και σε αυτό θα επενδύσουμε, στη γνώση. Mm-hmm. Η γνώση δεν σημαίνει ότι δεν και καλά κάποιος πρέπει να έχει βγάλει πανεπιστήμιο για να είναι ένας αγρότης με γνώση, αλλά επειδή είναι ένας τομέας που συνεχώς, όπως και όλα δηλαδή, προχωράει η έρευνα, προχωράει η τεχνολογία, με την καλή έννοια, όχι μεταλλαγμένα κτλ. Άρα λοιπόν χρειάζεται επιμόρφωση. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπήρχαν οργανισμοί κατάρτισης των αγροτών και αυτά διαλύονται σήμερα. Άρα λοιπόν επένδυση στη γνώση είναι ένα βασικό κομμάτι του προγράμματος μας για τον αγροτικό χώρο. Και βεβαίως, επένδυση και στους επιστήμονες που μπορούν να βρουν δουλειά εκεί, είτε ατομικά είτε εμείς θα το προωθήσουμε σε συνεργατικά σχήματα, όχι μόνο για να καλλιεργούν, αλλά και για να παρέχουν συμβουλές. Λείπει ο τομέας των συμβουλών. Έχουμε ένα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο το καταντήσανε έναν και τους υπαλλήλους δηλαδή, μόνο και μόνο μία γραφειοκρατική διαδικασία που μοιράζει ενισχύσεις, και στην ουσία εκεί που είναι η θέση του επιστήμονα, στο στάβλο, στο χωράφι, για να δίνει συμβουλές, αυτό το πράγμα έχει ακυρωθεί. Αλλά πέρα από αυτό θέλω να προσθέσω και το εξής. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν
ότι κάθε θέση στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή κάθε αγρότης που ξεκινάει τη δουλειά, δημιουργείται τουλάχιστον άλλη μια θέση δουλειάς στους άλλους τομείς. Mm-hmm. Στο δεύτερο και στον τρίτο τομέα, δηλαδή στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, η ενίσχυση της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα θα δημιουργήσει και άλλες δουλειές. Mm-hmm. Δεν λύνει το πρόβλημα της ανεργίας. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα δυνατότητα για την απεριόριστη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Όμως υπάρχει τρόπος για να βάλεις μέσα και την έρευνα και τις νέες τεχνολογίες και τα εναλλακτικά δίκτυα και τον επανεπικισμό της υπαίθρου, mm-hmm. αλλά με υποδομές, με υπηρεσίες, όχι με διαλυμένη υγεία και παιδεία, γιατί ωραία, να γυρίσει ένας νέος άνθρωπος στην περιφέρεια. Θα πρέπει να έχει ένα σπίτι να μείνει, να μπορεί να το αγοράσει. Θα πρέπει να έχει ένα νοσοκομείο να πάει ο ίδιος και η οικογένειά του. Θα πρέπει να έχει σχολεία, όχι που κλείνουν και συρρυκνώνονται. Άρα λοιπόν χρειάζεται και μια συνολική πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου και κοινωνικών δομών στην υπαίθρο, ούτως ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτό που λένε επιστροφή των νέων στον πρωτογενή τομέα. Η επιστροφή λοιπόν των νέων στην υπαίθρο, κύριε Παπαδόπουλε, θα μπορέσει να φέρει την αλλαγή των νέων καταρτισμένων? Νομίζω ότι εδώ που φτάσαμε είναι με την εργατικότητα των αγροτών και τη βοήθεια των γεωπόνων. Αυξήσαμε πάρα πολύ τους μέσους όρους απόδοσης των χωραφιών, πραγματικά σε τεράστια νούμερα, και αυτό έγινε με τη γνώση. Έγινε με τη γνώση. Αυτό είναι αλήθεια. Και βεβαίως ότι σήμερα το Υπουργείο Γεωργίας αυτή την επιστημονική γνώση την έχει κάνει μια γραφειοκρατία. Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, δεν ξέρω αν, του κερατά, ας πούμε. Την έχει κάνει, ενώ θα ήταν πραγματικά και η ανάπτυξη, θυμάμαι οργανισμούς, τον οργανισμό Βάμβακος που έκανε την ανάπτυξη της βαμβακοκαλλιέργειας, τον οργανισμό Καπνού που έκανε την ανάπτυξη σε αμπέλου, σπεριδών ή γενετικό υλικό των ζώων κτλ. Όλοι αυτοί, γιατί στους γεωτέχνες πρέπει να πούμε και τους ζωοτέχνες, έτσι, mm-hmm. γεωπόνους, δασολόγους, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και νομίζω ότι χρειάζονται. Και είναι και ελεία ένα μεγάλο κομμάτι. Και βέβαια, από όσο γνωρίζω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κάποιος δουλειά ως ιχθυολόγος σε μια χώρα που έχει τέτοια εκτογραμμή. Δηλαδή είναι... Πιστεύω ότι. Τελείως. Πιστεύω στον πλούτο της αγροτικής παραγωγής και είναι μια παραγωγή η οποία σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, σε 50 μέρες, μπορεί να παράγεις έτοιμο προϊόν προς πώληση. Δηλαδή σε 50 μέρες μπορείς να βγάλεις μαρούλια, σε 70 μέρες να βγάλεις, σε 100 μέρες να βγάλεις μπρόκολα. Δηλαδή πράγμα που μπορείς άμεσα, δηλαδή, να επενδύσεις. Θα ήθελα να πω και το εξής. Η απόδοση που λένε είναι πολύ παραπάνω. Δεν είναι ένα στο πρωτογενή τομέα, είναι δύο. Στην κτηνοτροφία λέει πάει στα 12, στα 10 άτομα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτσι αλήθεια, αλλά εκείνο όμως που βλέπω εγώ τώρα ότι στα μέρη μας έχουμε χιλιάδες εργοστάσια κλειστά, τα οποία επεξεργαζόντουσαν πρωτογενή προϊόντα. Είτε είναι ντοματάδικα, είναι βαμβακουργία, είτε είναι νηματουργία ή οτιδήποτε, ζάχαρη, τα εργοστάσια της ζάχαρης, να μην ξεχνάμε. Δηλαδή, εάν αυτή τη στιγμή υπάρχουν, από ό,τι μας λένε κάτι σύντροφοι που ασχολούνται με το αντικείμενο, 1000 εργοστάσια κλειστά, τα οποία είχαν επεξεργασία τροφίμων, καταλαβαίνουμε ότι 1000 εργοστάσια κλειστά. Mm. Αν εκεί δουλεύανε από 30 άτομα ένα μέσο όρο, καταλαβαίνεις ότι πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας είναι αυτές. Να κρατήσω και κάτι άλλο. Μιας που είπατε εργοστάσια, παρατείνεται η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την βιομηχανία ζάχαρης. Θα προλάβουμε να το σώσουμε? Αύριο το πρωί, μακάρι, να γίνει μεγάλη ανατροπή. Δεν τη διαλύσατε, τι να σώσει τώρα. Μπορεί να στηθεί από την αρχή. Δηλαδή, όταν, να πούμε και μία άλλη. Πολλές φορές δεν λέμε αυτά τα καλά που έχουμε κάνει σαν ΣΥΡΙΖΑ και σαν πιο παλιά. Όταν διαλυόταν το εργοστάσιο Ζάχαρης, πήγαμε με τον Τσίπρα στο εργοστάσιο Ζάχαρης Λάρισας, δώσαμε συνέντευξη τύπου μέσα στο ίδιο το εργοστάσιο και εκείνη την ώρα κατεβάζαν, διαλύαν τα μηχανήματα της ζαχαρουργίας. Και τους λέγαμε τότε, αλλά αυτά πολλές φορές είναι γιατί δεν έχουμε πιο πλατεία μέσα μαζικής επικοινωνίας να τα πούμε, αλλά τουλάχιστον να τα λέμε και μεταξύ μας, να λέμε ότι εμείς τα είδαμε αυτά και τα είπαμε. Τα προλάβαμε και τα... Δεν υπήρχαν συνθήκες να γίνει μία βιομέ τότε. Ναι.
Και για τη Δοδόνη. Έχουμε και άλλα τεράστια που δεν πληρώνεσαι. Είναι τεράστια που μπορούμε να κάνουμε. Αρκεί ο λαός να μας δώσει τη δυνατότητα, βέβαια, να κυβερνήσουμε μαζί με τον λαό, έτσι. Με αυτές τις αρχές που έχουμε σαν αριστερά. Αλλά εκείνο που πρέπει να πούμε ότι με τα μνημόνια δεν μπορεί να γίνει καμία παραγωγή, καμία ανάπτυξη στη χώρα. Κανένας νέος δεν μπορεί να έρθει στα χωράφια και να προκόψει. Λοιπόν. Εμείς λέμε, ελάτε όλοι μαζί να παλέψουμε, να διώξουμε τα μνημόνια, να τα στείλουμε στο διάολο, να φύγουν και να ξαναπάμε στην παραγωγή ανασυγκρότηση. Μπορούμε από την άλλη μέρα με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ να καλλιεργήσουμε. Ο από ΣΥΡΙΖΑ την άλλη λοιπόν μέρα. Θέλει. Και μπορεί. Μπορεί. Και μπορεί. Και μπορεί. Θέλει και μπορεί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ήταν ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος, ξεκινάω αντίστροφα, αγρότης και μέλος της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής και η κυρία Ειρήνη Κατσινοπούλου, γεωπόνος στην επαγγελματική ιδιότητα, συγγνώμη, και μέλος της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ακολουθεί η επόμενη εκπομπή στην διαδικτυακή τηλεόραση που μεταδίδεται από το avi.gr. Ακολουθεί η κυρία Ευγενία Λουπάκη με καλεσμένους που θα συζητήσουν για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να ευχηθούμε όμως ότι και να είναι μια μόνιμη αυτή η διαδικασία που να ενημερώνει η Αυγή ή και αργότερα ο ΣΥΡΙΖΑ τους Έλληνες αστούς, διότι η τροφή είναι αγαθό και είναι εμπόρευμα. Αστούς, όχι ταξικά. Όχι ταξικά, τους αστούς που βάζουν στις πόλεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.